Τώρα σε μία απάτη θα μας πει η Μέρη λεπτομέρειες που γίνεται με τα iPhone, τις συσκευές, τα τηλέφωνα. Ξέρουμε ότι το να κλαπεί μια τέτοια συσκευή πολλές φορές είναι αδιέξοδο για τον κλέφτη. Γιατί υπάρχουν τα κλειδώματα, υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος και ειδικοί αριθμοί που μπλοκάρουν την κατάσταση. Ακούστε τώρα πώς υπήρχε μια κομπίνα και σκέφτηκαν με ένα πολύ απλό τρόπο οι δράστες, οι κλέφτες των iPhone, των κινητών, τρόπο για να τα παρακάμψουν όλα αυτά. Πες μας, Μέρη. Λοιπόν, είναι μία σπήρα. Έχουν γίνει 15 συλλήψεις. Μεταξύ αυτών είναι και τρεις ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αθήνα, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση των κλεμμένων κινητών. Τι γινόταν, λοιπόν? Μου έκλεβαν το iPhone, Θεός φυλάξει. Δεν είναι εποχή για τέτοια. Δεν είναι, ναι. Σε κάθε χρήση iPhone έχει τον κωδικό του, το Apple ID, με έναν κωδικό. Όταν λοιπόν έκλεβαν αυτό το κινητό, εγώ θα ενεργοποιούσα το Find My iPhone για να βρω πού είναι το κινητό. Γιατί έχει χάρτη που σου δείχνει πού βρίσκεται το κινητό. Όταν λοιπόν εγώ ενεργοποιούσα την υπηρεσία αυτή, λάμβανα ένα μήνυμα, υποτίθεται από την Apple, που μου έλεγε ότι μπες στην υπηρεσία στη σελίδα του iCloud, βάλε τα στοιχεία σου για να σου πούμε πού βρίσκεται το κινητό. Εμφανίζονταν, με λίγα λόγια, οι κλέφτες και το κύκλο που ήταν μεγάλο. Όσοι Apple. Όσοι Apple. Είχαν φτιάξει λοιπόν μια ψεύτικη σελίδα, η οποία έμοιαζε με αυτή της Apple. Έμπαινε ο χρήστης, έβαζε τον κωδικό του και το password. Έβρισκαν τον χρήστη και του στέλναν μήνυμα στο συγκεκριμένο που του έκλεψαν το κινητό, ότι είμαστε η Apple και το βρήκαμε το κινητό, το εντοπίσαμε. Πάτα εδώ για να βάλεις τα στοιχεία σου. Έμπαινε ο χρήστης, έβαζε τα στοιχεία του, γινόταν η υποκλοπή, σβήνονταν τα αρχεία από το κινητό, ξεκλείδωνε λοιπόν το κινητό και έτσι μπορούσαν να το πουλήσουν. Άρα, με απλά λόγια, μην βάζετε ποτέ και για κανένα λόγο τα στοιχεία σας. Η Apple δεν στέλνει SMS. Αν δεν είστε σίγουροι και δεν έχετε τρίπλο τσεκάρει το τι γίνεται. Είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, ο στρατηγός, ο πρώην επικεφαλής της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα σας. Για εξηγήστε μας τώρα, τι ιστορία ήταν αυτή. Θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στους πρώτους αδέλφους μου που έβγαλα αυτή την ωραία υπόθεση. Πραγματικά βοήθεια σε όλους μας. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς. Το δεύτερο είναι που έχω να πω, οι λέξεις κλειδιά είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι όταν βάζεις το Find My iPhone και ενεργοποιήσεις, τότε στέλνεις το κινητό σου και στη συνέχεια αυτοί πατάνε στο κινητό σου και σου στέλνουν ένα link. Άρα κάνουν phishing ψαρεύοντας από το link αυτό τους κωδικούς σου. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει ποτέ να απαντάμε σε ανθρώπους αγνώστους που μας στέλνουν link. Ένα λεπτό, στρατηγέ, να το δούμε πώς γίνεται για να το καταλάβουν ίσως και οι πιο αδαείς. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος κλέβει το δικό μου κινητό που είναι ένα iPhone. Αυτό το κινητό έχει κάποιο κωδικό για να ανοίξει ότι έχουν όλα τα τηλέφωνα. Εσείς με το που θα χάσετε το κινητό σας, όπως θα κάνει κάποιος άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει σε ένα υπολογιστή, να ενεργοποιήσει την υπηρεσία της Apple, το Find My iPhone. Μάλιστα. Μόλις εκεί ενεργοποιήσεις, στέλνεις μήνυμα προς το κινητό σου. Δηλαδή προς τον άνθρωπο που θα το βρει. Όχι το βρει. Άρα αυτός που το έχει βρει είναι ο κλέφτης και καλά. Ναι. Το έχει πάρει ο κλέφτης. Δεν το έχει βρει κάποιος. Αλλά υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να το έχετε χάσει και να το έχει βρει κάποιος άνθρωπος. Στο δρόμο για να το παραδώσει και να ψάξει πού πρέπει να το δώσει. Το πιο λογικό που πρέπει να κάνετε είναι ένα. Να στείλετε ένα μήνυμα με το τηλέφωνό σας για να σας βρούνε. Ποιος είστε. Ναι. Άρα έστελνε ο χρήστης μήνυμα μέσω του Find My iPhone και αμέσως επειδή το μήνυμα ήταν ανοιχτό. Έβλεπαν ποιος είναι ο χρήστης, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Έβλεπαν το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Μάλιστα. Οι κλέφτες. Και στη συνέχεια ο κλέφτης είχε ετοιμάσει μια ιστοσελίδα και σου έστελε ένα link που σου έλεγε στο κινητό τηλέφωνο, σου έλεγε ότι πάτησε εδώ. Άρα και μέσω του κινητού σου για να σου ενεργοποιήσω με το κινητό σου τηλέφωνο. Μέσω του κινητού έβλεπε προφανώς όχι μόνο τον αριθμό, έβρισκε το mail, έβρισκε ό,τι μπορούσε έβρισκε να. Έβρισκε τα πάντα, έτσι εσύ στη συνέχεια στέλνοντας τους κωδικούς σου, αυτός έπαιρνε το τηλέφωνο σου δικό του. Έχει. Τόσο απλά. Η συμβουλή ποια είναι, στρατηγία, για αυτά? Η συμβουλή είναι ότι ποτέ δεν στέλνουμε τους κωδικούς μας σε κανένα μέσο του κινητού τηλεφώνου. Τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φαγιανάκη. Απίθανες κομπίνες, πραγματικά, οι οποίες βασίζονται στον ευνηδιασμό, την προσμονή να βρεις το ακριβό κινητό που έχει χαθεί. Μην βάζετε ποτέ τα στοιχεία σας αν δεν έχετε δίπλο τσεκάρει το ποιος είναι αυτός που τα ζητάει. Όσο και αν η σελίδα φαίνεται ότι μπορεί να είναι γνήσια. Η σελίδα ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένη, θύμιζε Apple πραγματικά. Πάμε τώρα σε...